Αυτό τι είναι? Δεν ξέρω, το βρήκα σε ένα σκουπιδιάρικο. Σκουπιδιάρικο? Α, μαζεύεις σκουπίδια εσύ? Ναι. Σκουπιδιάρης είσαι? Γεια σας παιδιά, όποιος με ξέρει είμαι το Νουμπάκι και σήμερα παιδιά αποφάσισα να φτιάξω δεύτερο όροφο πάνω από το σπίτι μας. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά επειδή βαριόμουν και είπα να φτιάξω δεύτερο όροφο, δεν ξέρω, έτσι θέλω εδώ πάνω, να φτιάξω δεύτερο όροφο για το σπίτι μας. Α, Villager, γιατί με ενοχλείτε όλη την ώρα? Τι κάνεις? Villager, μη με ενοχλείς γιατί θέλω να χτίσω, μην πέσετε, φύγε από εδώ, Villager. Ναι. Λοιπόν, εδώ θα φτιάξω, παιδιά, μία σκάλα, αλλά βλέπετε αυτοί οι Villager όλη την ώρα με ενοχλούν. Γιατί το κάνεις? Γιατί θέλω να φτιάξω δεύτερο όροφο, αφού το λέω. Και γιατί θέλεις αυτή τη σκάλα? Για να ανεβαίνω στο δεύτερο όροφο. Φύγετε, μη με ενοχλείτε. Λοιπόν, παιδιά, έχω να πω ότι δεύτερος όροφος θα είναι λίγο πιο μικρός από ότι ο πρώτος. Έτσι, δεν ξέρω, αποφάσισα εγώ. Βέβαια, πριν πρέπει να σπάσω αυτά εδώ. Και ξέρετε, βέβαια... Σκόπηκα από σένα! Ναι, μη με ενοχλείς, θα κλείσω, αλλά θα είναι λίγο περίεργα στο σπίτι, γιατί δεν θα υπάρχουν δύο παράθυρα. Αλλά δεν πειράζει. Βέβαια, παιδιά, άμα είσαστε καινούργοι, κάντε μία εγγραφή και πατήστε το like αυτό το βίντεο, γιατί σήμερα θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα φτιάξω. Μα πώς να φτιάξω, αφού με ενοχλούνε. Λοιπόν, εδώ θα είναι σκάλα, έτσι. Όπα, αρχίζω τα δικά μου παιδιά. Villager, μη με ενοχλείς. Είναι και αυτή η Villager, παιδιά. Πω, ταλαιπωρία σκέτη. Λοιπόν, θα βάλω έτσι. Το βλέπετε, και εδώ θα φτιάξω δεύτερο όροφο. Τι θέλεις? Πω. Ναι, καλά, εντάξει, θα το πάρω μετά, περίμενε. Λοιπόν, και εδώ θα φτιάξω δεύτερο όροφο. Βλέπετε, έχω φτιάξει ήδη κάποιες κολόνες, αλλά πρώτα θα φτιάξω τη σκάλα. Μην ανεβαίνεις πάνω, θα πέσετε. Ωχ, μα τι ωραία. Λοιπόν, μη σταμάτα. Εδώ έτσι θα το κλείσω. Είναι παντού Villager, παιδιά. Βγες λίγο από εκεί, γιατί θα κλείσω μέσα. Λοιπόν, έτσι και θα το καλύψω. Έτσι. Νομίζω η σκάλα βγήκε πάρα πολύ ωραία, αλλά ανεβαίνουν οι Villager και με το... Χτύπησα! Μα μπορείτε να μην ανεβαίνετε, φύγετε από εδώ, μη με ενοχλείτε, γιατί πας πέρα εδώ, The Villager. Είναι ωραίο! Παιδιά, από ό,τι βλέπω σήμερα δεν θα μπορέσω να δουλέψω, γι' αυτό ξέρετε τι λέω. Λέω ότι να αφήσω όλα τα πράγματα μέχρι να φύγουν οι Villager. Ω, εδώ έχει μια τρυπούλα. Πού έχει τρυπούλα? Ένα. Ωχ, καλά, ευτυχώς που το είδες. Κάτσε να κλείσω. Μένα, έτσι. Και θα πάω να ξεκουραστώ. Φύγετε όλοι. Θα πάω να ξεκουραστώ. Φύγε να πατάω. Λοιπόν, παιδιά, για σήμερα σταματάω. Για λόγο ότι οι Villager δεν με αφήνουν να δουλέψω καθόλου. Καλύτερα να κάτσω πάλι να... Α, όχι, στο δικό μου. Και θα παίξω κανένα παιχνίδι. Ναι, τι ήρθες, τι θέλεις? Τι κάνεις? Φύγε από εδώ. Λοιπόν, παιδιά, θα αφήσω όλα αυτά μέχρι να εξαφανιστούν και να φύγουν όλοι οι Villager, γιατί ξέρετε τώρα, με ενοχλούνε, δεν μπορώ να χτίσω τίποτα. Όλη την ώρα με ρωτάει και αυτός ο περίεργος ο γείτονας είναι, άστα να πάει. Μα ποιος τι πάει εκεί πάνω, φύγετε από πάνω! Αμάν, παιδιά, δηλαδή ησυχία δεν θα έχω. Είδατε, δεν μπορώ ούτε να χτίσω ούτε να κάνω. Θα παίξω κανένα παιχνίδι καλύτερα. Και μόλις ηρεμήσουν κάποια πράγματα, μετά θα συνεχίσω το χτίσιμο του σπιτιού. 2 εβδομάδες αργότερα. Κουράστηκα να παίζω. Πω. Τελευταίο καιρό, παιδιά, βαριέμαι πάρα πολύ και δεν ξέρω. Να πάω καμία βόλτα, δεν θέλω ούτε να δουλέψω ούτε τίποτα. Βασικά πρέπει να δουλέψω λίγο στη φάρμα γιατί μεγαλώσανε τα πάντα. Αλλά ψιλοβαριέμαι κιόλας να σας πω την αλήθεια. Έτσι ίσα ίσα να βλέπουν ότι δουλεύω γιατί αλλιώς δεν θα πληρωθώ. Πάλι οι Villager ανεβαίνουν πάνω. Πω, την ξέχασα αυτή τη σκάλα, παιδιά. Όλοι οι Villager ανεβαίνουν εδώ πάνω και κάνουν πάρα πολύ θόρυβο. Και ξέρετε τι, αποφάσισα τελικά ότι δεν θα φτιάξω. Ποιος μπήκε πάλι εδώ μέσα? Όχι, κανένας δεν μπήκε. Τα βάλω αυτά μέσα και ξέρετε τι, αποφάσισα τελικά δεν θέλω δεύτερο όροφο. Άσε που είναι και επικίνδυνο, άσχετο ότι είναι... Κοίτα...
Τι είναι αυτό, από πού ακούγεται αυτό το πιάνο? Ποιος παίζει πιάνο, Ησυχία! Πω πω, παίζει και δυνατά, μα ποιος είναι? Ποιος είναι? Α, κατάλαβα, από εδώ έρχεται το πιάνο. Όχι. Να σου πω, παίζεις πιάνο εσύ? Τι λες τον Μπάκη, δεν ξέρω καν, παίζω και δεν έχω πιάνο. Α, ακούς τουλάχιστον ότι παίζει κάποιος πιάνο. Ακούω, να πιστεύω ότι ακούς μουσική εσύ. Α, όχι, δεν ακούω εγώ. Α, δεν είναι από εδώ. Τώρα βασικά δεν ακούγεται τίποτα. Α, να το πάλι! Μα ποιος παίζει πιάνο! Ησυχία, πολύ δυνατά, πω πω! Σταμάτησε. Λοιπόν, παιδιά, λέω να τα διαλύσω γιατί τελικά αποφάσισα ότι δεν θέλω δεύτερο όροφο. Γιατί όλη την ώρα ανεβαίνουν και villager, δύο villager πέσανε από εδώ, πω, θα μου κάνουν και μήνυση στο τέλος. Δεν θέλω. Βαριέμαι να φτιάξω δεύτερο όροφο. Βέβαια, άμα βάλετε πολλά like και μου γράψετε κάτω στα σχόλια ότι θέλετε δεύτερο όροφο, εγώ θα το φτιάξω. Από εσάς εξαρτάται. Και μέχρι να αποφασίσετε εσείς άμα θέλετε, εγώ θα σπάσω και τη σκάλα για να μην πηγαίνω πέρα τότε. Τι είναι αυτό? Κρεβάτι. Φούρνος, κρεβάτι, βέρστα. Κούκου. Είναι κάποιος εδώ? Όχι. Τι έγινε? Για να δω. Πού είναι αυτή η villager όλη? Μα ποιος μένει εδώ? Α, έχει και chest, παιδιά. Στο chest έχει κάποια πράγματα. Τι στο καλό είναι αυτά? Έχει και μια στολή, κρύσταλλο. Τι είναι αυτά? Μάσκα. Παιδιά, δεν κατάλαβα τι ακριβώς. Για να δούμε. Τι μάσκα είναι αυτή? Βασικά... κάνω. Α, μωρέ. Δεν κατάλαβα. Για να ντυθώ. Τι στολή είναι αυτή? Καλέ, τι είναι αυτό? Κάτω μπαίνει. Ο Χριστέ και Απόστολε. Τι είναι αυτό? Κάποιος που κρύβεται από κάποιον. Τέλος πάντων, δεν καταλαβαίνω ποιανού μπορεί να είναι η στολή. Για να δούμε. Η μάσκα αυτή τι ακριβώς κάνει? Artifact, λέει. Αυτό? Blueprint. Τι κάνει αυτό? Τίποτα δεν κάνουνε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό. Μα ποιος είναι αυτός που έφτιαξε αυτό το σπίτι? Σίγουρα δεν έφτιαξα εγώ πάντως. Τι είναι αυτό από κάτω? Oh. Τι είναι αυτό? Περίμε. Μισό παιδιά. Oh. Αυτό ανοίγει. Α! Να, εσύ παίζεις πιάνο! Ποιος είσαι? Εσύ ποιος είσαι? Εγώ είμαι το νουμπάκι που μένω ακριβώς από πάνω. Εσύ τι κάνεις εδώ? Ποιος είσαι? Στίβ Γέρος? Ναι, είμαι Στίβ Γέρος. Εσύ παίζεις πιάνο και με έχεις κουφάνει εδώ και μέρες. Ναι, κοίτα, ωραία δεν είναι? Όχι, σταμάτα, μην παίζεις άλλο. Εντάξει, τι έγινε? Για ποιο λόγο ζεις? Πότε πρόλαβες και ήρθες εδώ? Και γιατί μένεις εδώ στη σκάλα μου, κάτω από το σπίτι μου κιόλας? Δεν έχω που να ζήσω. Συγγνώμη, και το πιάνο το κουβάλισες εδώ? Ναι. Και για ποιο λόγο να ζεις εδώ? Δεν θέλω να ζεις, να τα μαζέψεις τα πράγματα και να φύγεις. Μα γιατί? Δεν θέλω τέτοιους γειτόνους, δεν σε ξέρω καν. Άκου εκεί. Το πράγματά μου. Τα πράγματά σου εγώ τα πήρα γιατί δεν ήξερα πιανού είναι. Έλα να στα δώσω. Να, η στολή σου. Και τι να κάνω, πού να ζήσω? Ναι, αλλά εδώ βρήκες να ζήσεις. Χτίσε κανένα σπίτι, όχι μέσα κάτω από το σπίτι μου. Δεν μπορώ, δεν έχω λεφτά. Δεν έχεις λεφτά, αλλά δεν γίνεται να ζεις και σε ξένο σπίτι. Αυτό τι είναι? Δεν ξέρω, το βρήκα σε ένα σκουπιδιάρικο. Σκουπιδιάρικο? Α, μαζεύεις σκουπίδια εσύ? Ναι. Σκουπιδιάρης είσαι? Περίπου. Και αυτό τι είναι? Αυτό το βρήκα σε σκουπίδια. Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα το πουλήσω. Συγγνώμη, και το κρύσταλλο πώς το βρήκες στα σκουπίδια? Γιατί τους κρυστάλλους δεν τους βρήκες στα σκουπίδια. Δεν έχεις τα σκουπίδια, μου το χάρισε ένας. Να σου πω, και τώρα τι θα κάνω? Μα θα πρέπει να φύγεις, δεν μπορείς να μείνεις εδώ. Εξάλλου εγώ θέλω να τα διαλύσω όλα αυτά. Τι να κάνω, δεν έχω ούτε να πω, ούτε να κοιμηθώ. Να σου πω κάτι, καταλαβαίνω, αλλά εγώ τώρα τη σκάλα θα τη χαλάσω. Πού θα μείνεις? Δεν μπορείς να μείνεις κάτω από το σπίτι μου. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνεις, αλλά έρχεσαι και μένεις σε ξένα σπίτια. Δεν μπορούσα.
Και εκτός από αυτό παίζεις και απέσιο πιάνο όλη την ώρα. Είναι απέσιο. Καλά, εντάξει, μη στεναχώρησε. Περίμενε. Έλα εδώ. Εντάξει, δεν είναι τόσο απέσια, απλώς εμένα δεν μου αρέσει το πιάνο. Αλήθεια, σημαίνει... Όχι! Σταμάτα το! Απλώς μου πονάει το κεφάλι και δεν μπορώ τώρα. Γι' αυτό. Κοίτα, Στίβ, καταλαβαίνω ότι δεν έχεις που να πας, αλλά δυστυχώς δεν μπορείς να μείνεις εδώ. Ούτε εδώ κάτω. Όχι, κάτω από το σπίτι μου. Γι' αυτό πρέπει να το διαλύσουμε. Διαλύσε τότε και το φούρνο. Καλά, θα σου διαλύσω να πάρεις και το φούρνο. Δεν ξέρω, ρώτα κανένα βίλατζερ μήπως σου δώσει κάποιο σπίτι για να μείνεις. Εγώ δυστυχώς... Όχι εγώ. Εγώ δεν είμαι βίλατζερ. Έλα εδώ να σου δείξω το σπίτι που πρέπει να πας. Και θα πας εκεί να ρωτήσεις άμα υπάρχει κανένα ελεύθερο σπίτι να σου δώσουμε. Έλα εδώ. Λοιπόν, βλέπεις αυτό το σπίτι. Είναι του δημάρχου. Αυτός αποφασίζει άμα μπορείς να μείνεις αυτό το βίλατζερ. Σκέφτηκα, θα παίξω πιάνο και θα μου δώσω σπίτι. Στίβ, γέρε! Στίβ, κοίτα να δεις. Καλύτερα να μην παίξεις πιάνο, απλώς πήγαινε και ρώτα τον και άμα σ' αφήσει, τότε θα μείνεις. Κι άμα δεν μ' αφήσει! Άμα δεν σ' αφήσει, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι και εμένα με φιλοξενούν εδώ. Δυστυχώς δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Άντε, καλή τύχη, φεύγω εγώ. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Σήμερα ανακαλύψαμε ότι κάποιος έμενε κάτω από το σπίτι μου. Ήταν ο γέρος Στίβ. Ελπίζω να μην ξανάρθει, γιατί είμαι σίγουρη ότι τώρα ο δήμαρχος δεν θα το δώσει σπίτι, γιατί είναι και λίγο σπαστικούλης ο δήμαρχός μας. Ωστόσο, δεν θα χτίσω το δεύτερο όροφο, εκτός άμα μου το ζητήσετε εσείς, και εγώ θα συνεχίσω το παιχνίδι. Εσείς κάντε μία εγγραφή, πατήστε αυτό το κόκκινο κουμπάκι που βλέπετε τώρα, πατήστε το like και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye bye, guys!